πίσω το κοπέδον ηλίος, επεπόλευσε ποτέ. Ως ηττήθος δάρε παγί εγκατερωθεν είδων, λαό πίσω ποντο πορούτη, και θεάρεστος μεν πόντι. Άσομεν το Κυρίο, εν δόξος γάρδε δόξαστε. Ως θερέωμα των ετήσιπ επιφαόρτων, στερέωσον Κύριε τη Εκκλησία, είναι κλείσω ότι μία σου αίματι. Εκάλυψεν ουρανούς η αρετή σου Χριστέ, της κύβων του καρπροεχθόν του αγιάσματος, της αφόρου μήτρος εν στον ναό της δόξης σου, ον φύσος βρέχθος αγκαλών φορούμε, και πληρώθη τα πάντα της εις ενέσε. Ως είδεν εις Αΐας συμβολικός, εν θρόνο επιρμένο Θεόν, υπαγγέλων δόξης δορυφορούμενον. Ω θάλασσε πόα εγώ, πλογαρίδο σωματουμένων Θεών, φωτός ανεσπέρου και ειρήνης δεσπόζοντα. Παρθένο ακύρατο ενικήσαντα, θεολόγον υμνούμεν ευσεβώς μελωδούντε. Ευλογητός ο Θεός, ο των πατέρων ημών. Ευλογούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον. Αστέκτο εμπειρία μορφέντες, η Θεός ευγείας προεστώτες νεαγίες. Τη φλογίδε μήλο μηθέντες, ποιον υμνον εμέγω. Ευλογείτε πάντα τα έργα των Κύριων και υπεριψούτε πάντας τους αιώνας. Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης ημώντες μεγαλύνομεν. Ακατάληπτον αισθήτων τελούμενον εν σύ, και αγγέλης και βρωτής, Μήτρο πάρθενε αυτοί. Αγκαλίζεσαι σε σύνο πρεσβήτη σήμερον, τον δουλό μου πίσιν και δεσπότην του πατρός. Βουλητής ο πλάστουργος, είναι ασώσει τον Αδάμ. Μήτρα δόκησε την σύν της Παρθένου και Αρνή. Γένος απαντών πρωτών
Πανάρσεν τον την μήτρα διανύγων,
Άγιον Θεόν, Δύο πρωτότοκον λόγων, Πατρός ανάρχου Υιόν, πρωτοτοκούμενον μητρία πειράντρο, μεγαλύνομαι. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πνεύματι το Ιερό, παραστάσω πρεσβήτης, αγκάλες υπεδέξατο τον του νόμου δεσπότη, κραυγάζον ειν του δεσμούμε τη σαρκός απόλυσον ως ήλικας εν ειρήνη ειδωγάρτης οφθαλμής αποκάλυψην εθνών και Ισραήλ σωτηρία. Εκ της αγνής Θεόφεδος και τον ναό κατανόμων προς εν εφέντα εδέξον Σημεών εν αγκάλισουν και χαίρον ανεβόησας νυν απολύς δέσποτα των βούλων σου εν ειρήνη όρθεν πιστήσε τιμόμεν. Κατρέπτος καθυπόστασιν εσύ Θεογεννήτρια σαρκή εν ούτε ασπόρος και νηπιάζει ο λόγος ον εν αγκάλες φέρουσα και ρουβικός ο στρόνος νυν Θεόπατρι προσήγαγες και Σημεών ο πρεσβήτης χαίρον εδέξατο του. Σημείνε και νεά και γενναία
Υπότιτλοι AUTHORWAVE
του και τα μεταπίστε σε βραβεία και φόβου Θεού Σιών των εν αυτό. Τι κυρίω δεηθώμε. Κυρία και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε Ελαϊσόν. Υπέρ του Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφύλου, Υπηγή Πρεσβυτερίου σε Χριστό, Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού, του Κυρίου δεηθώμε. Της Αγίας Μονής Τάφτης και Αγίας Πόλεως Τάφτης, πάσης πόλεως χώρας και των μυστικών των εναυτές, του Κυρίου δεηθώμε. Δυνατέλα ή υπό κάτω σου πεσούνται. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εναγκάλης του δικαίου Σιμεών βαϊσταθείς ψάλλοντας η Αλληλούια. Ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εναγκάλης του δικαίου Σιμεών βαϊσταθείς ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ενή και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος διά την ημετέρα σωτηρία, σαρκωθεί είναι εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτων θάνατον πατήσας. Ιησόν της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι σώσον ημάς. Ευρένου και εσύ πρεσβυταδίκε, δεξάμενος εν αγκάλες των ελευθερωτήντων ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν και την Ανάσταση. Το πρόσωπον σου ήταν έσουσι πλούσι του λαού. Έλεγε και καλυτωμένη Θεοτόν και Παρθένε, σούραρανε τη λένο ηλίος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών φωτίζον τους εσκότη. Εφραίνου και εσύ πρεσβύτα δικέ, δεξάμενος εν αγκάλες των ελευθερωτήντων ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίν και την Ανάσταση. Μισθήσω με το όνοματό σου εν πάση γενεά και γενεά και ρε και χαριζόμενη Θεοτόν και Παρθένε εξουγκαράνε τη λεπτό ηλίος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών φωτίζον τους εσκότη. Φρένουν κι εσύ πρεσβύτα δίκαι, δεξάμενος εν αγκάλες των ελευθερωτήτων ψυχών ημών, χαριζόμενον ημίς και την Ανάσταση.
Σοφία. Yeah.
τον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άπαινον ταύτην και κατάρτισε αυτήν. Είναι φύτευσεν η δεξιά σου εις πολλά έτη δεσπότα. Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης, Συρίας, Αραβίας, πέρα του Ιορδάνου, Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Ιών, πολλά τα έτη. Σιμών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης, Συρίας, Αραβίας, πέραν του Ιορδάνου, Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Ιών, πολλά τα έτη. Παναγιώτα του Πατρών Σιμών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης,
Συρίας, Αραβίας, πέραν του Ιορδάνου, Κανά της Γαλιλαίας και Αγίου Ασίων, πολλά τα έτη. Αδελφοί, Χριστός παραγενόμενος αρχιερεύς των μελώντων αγαθών, διά της μίζωνος και τελειωτέρας κοινής, ου χειροποίητου του τέστην, ου ταύτης της κτίσεως, το λατρεύειν Θεός ζωντή. Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Προσχομαι. Το καιρό εκείνο είναι άνθρωπος εν Ιερουσαλήμ, όνομα Σημεών, και ο άνθρωπος ούτως δίκαιος και ευλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν του Ισραήλ, και Πνεύμα Άγιον είναι επ' αυτόν. Και νυν αυτό και χρηματισμένον υπ' του Πνεύματος του Αγίου, μη δίν θάνατον πριν η ήδη των Χριστών Κυρίου. Και ήλθεν εν το Πνεύμα της των Ιερών, και εν το εισαγάγιν τους γονείς το παιδίον Ιησού, του ποιήσε αυτούς κατά το ηθισμένον του νόμου περί αυτού, και αυτός εδέξε το αυτό εις τα σταγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν και είπε: «Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ». Εδελίσαν ουβάραν ταφίαν, ιανταδρου ταζιέτα Ισραήλ, ορρουχουλ κουδούς κάνα αλέιχι, βακάνα καδ ουχία ηλέιχι μινα ρουχουλ κουδούς, ανναχου λα ιαρα αλμαύτα, καβλάν ιουαίνα Μεσίχου Ραβ. Φαακβαλα بالروحي إلى الهيكل, وعندما دخل بالطفل يسوع بواه ليصنع له بحسب عادة الناموس, اقتبله هو على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن تطلق عبدك أيها السيد على حسب قولك بسلام, فإن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته أمام وجوه جميع الشعوب, نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. وكان يوسف وأمه يتعجبان مما يقال فيه, وباركهما سمعان, وقال لمريم وإيروساليم и мужи имя Симеон, и человек сей праведен и благочестив, чая утехи Израилевым, иду бессвятвенем, и вей ему обещано Духом Святым не видите смерти прежде, даже не видит Христа Господня, и приидет Духом в церковь, и когда ведост родители от рача Иисуса, сотвори има по обычаю законному о нем, и той прием его на руку своею, и благослови Бога и рече: ныне отпущаешь раба твоего, владыко, по глаголу твоему с миром, яко видисти очи мои спасение твое, ежеси уготовил пред лицем всех людей свет в откровении языков и славы людей твоих Израиля». Исмола. Amen.
Και εις τους αιώνας των αιώνων.
Της αρχαιροσύνης σου μνηστή Κύριος ο Θεός, έδι βασιλεία του πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάς επισκοπής Ορθοδόξων των αρτοταμούντων των λόγων της αληθείας, Βαρθολομαίου Κωνσταντινού Πόλεως Θεοδόρου Αλεξανδρίας, Ιωάννου Αντιοχίας Κυρίλου Μόσχας, Ειρηναίου Βελιγραδίου Δανίλ Βουκουρεστίου, Νεοφύτου Σόφιας Ηλίου Γεωργίας, Χρυσοστόμου Κύπρου Ιερονύμου Αθηνών Σάβε Βαρσοβίας, Αναστασίου Τυράννων, Ραστισλάβ Πέσο και Παστεχίες της Δωμακίας, των Αγιωτάτων Ευσεβών και Ορθοδόξων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων, των αδελφών ημών αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών μοναχών, των συλλειτουργών των ημών αρχιερέων, Κυριακού Αριστάρχου Μεθοδίου και Ιωακήμ, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, προσκυνητών, επιτρόποντα και συνδρομητών του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, και του Ιερού Προσκυνήματος Τούτου και πάντων τα ονόματα του Δούλου του Θεού Θεοδωρή του Ιερομονάχου και της Συνοδείας Αυτού και πάντων τα ονόματα εμνημονεύσαμε εν τη Αγία Κύρα αποθέση ζώντων νησί Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία Αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Τζαμία κουμαζαμία βασιλιάς του παραδοξήν, ουαζού αρκαρούν κατά σκάπελ χαϊά, ουαζαμία βασιλιάς και εξετρούμου κατά σας, εάτ κουριράφη λάβαρ κουρκουλαχήνιν, αλλά να βαπουλαβάνιν, ουαϊλά δάχρι δάχρι. Του Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφίλου, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία Αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βελίκα κο Γασπαντίνα η Ατσανάση κο Θεόφιλα, τα παμιανέ του Γόσποτη Πόπου, ο Τσάρστιβι Σφαγέμ Σεγδά, νίνε η Πρισνό η Βοβέ και η Βεκό. Αμήν. Του Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφίλου, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία Αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ταμπάνα ο Πατριάρχηνα Θεόφιλος, διάθκου ράβουν οι λάφοι μαλακούτυχε ασαμάου κουλαχήνιν, αλλά να ο ακουλαουάνιν βαϊλά δάχρι δάχρι. Αμήν. Εις αρχιεροσύνη σου μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία Αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Των μακαρίων και εμνήστων κτητόρων του Πανιερών της Αναστάσεως, της Ιεράς Μονής Ταύτης, παντών των επερπίδη Αναστάζωης αιωνίου και κειμένων πατέρων και αδελφών ημών, Ανθίμου Πολυκάρπου Αθανασίου Κυρίλου Πρόκοπη Ιεροθέου, Νικοδήμου Γερασίμου, Δαμιανού Τιμοθέου Βενεδίτου Διοδόρου και πάντων των αηδημών Πατριαρχών, πάντων των υπερπίστεως και πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων, εν της ιερής του γένους τα κέντρου να γώσει πάλετε και πεσχάτων,
πάντων των αδελφών ημών, των απανταχού της Δεσποτείας Κυρίου και κειμένων, του δούλου του Θεού Αβραμίου μονάχου, της δούλης του Θεού Μαρίας, και πάντων όν τα ονόματα μνημονά εύσαμεν, εν τη Αγία και ράπτοντας και κοιμημένων. Νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία του πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Μην αντιμητώπιν τα ημιδρύτη πάλι χάδερ κανείς ατερμοκάντασα, που άδα τερμοκάντας, ου αμινάτσι τζαμία ρακιντίν να πάει να ουαίχω ανθοδόξη γίνα θαουήν, αλλά αφούς λιμπάτα, αφούν αφήκουν μακάνιν. Λιάτ κουρι ράπι λάμα κουτκούλα χίνιν, αλλά να ουαίχουλα ουάνιν, βαϊλά δάχρι δάχρι. Σε νεδόξου, δεσποίνηση μαν Θεοτόκου και υπερθένου Μαρία. Τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο, τον ποιημά στους ανθρώπους και την μετέρα σωτηρίαν, κατελφώντα εκ των ουρανών και σταρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα ρε ημερημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και ανασπάντα την τρίτη ημέρα καθογραφάς και ανελφώντα στους ουρανούς και καθεστώμην εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμουν με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε της Βασιλείας σου και στε τέλος. Και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός και προεγόμενον, το Συμπατρί και Υιός εκπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλίστα διά του προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστα εσύ νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Γέρο Σύνα
και πάσης Παλαιστίνης, του και προσκομίζοντος τα τίμια και άγια δώρα ταύτα, Κυρίω το Θεό ημών πολλά τα έτη. Πολλά τα έτη. Παρθολομαίου Κωνσταντινουπόλεως, Θεοδόρου Αλεξανδρίας, Ιωάννου Αντιοχίας, Κυρίλου Μόσχας, Ειρηναίου Βελιγραδίου Δανίλ, Βουκουρεστίου Νεοφύτου Σόφιας, Ηλίου Γεωργίας, Χρυσοστόμου Κύπρου, Ιερονύμου Αθηνών, Σάβα Βαρσοβίας, Αναστασίου Τυράννων, Ρατισλάβ Πρέσοφ και Πάτς Αιχίας και Σλοβακίας, των Αγιωτάτων Ευσεβών και Ορθοδόξων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εν Χριστώ Διακονίας Παντός Ιερατικού Τάγματος, Μοναχικού Σχήματος και Τσωτηρίας Αυτών, υπέρ ειρήνης και αγαθής καταστάσεως του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, υπέρ των ευσεβεστάτων βασιλέων και αυθεντών ημών, παντός του βασιλικού οίκου και του στρατοπέδου αυτών, υπέρ σωτηρίας και αντιλήψεως πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, προσκυνητών επιτρόπονται και συνδρομητών του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, επισκέψεώς του και βοηθείας, παντός του περιεστώτος Χριστεπονίμου λαού, κι ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και πάντων και πασών. Και δώσει δεν είναι η στόματι και μια καρδία που βάζει και άνιμνη το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Νίκαι αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Χρέστε το ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών και μετά του πνεύματος σου ο αιώνας. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών,
ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέδες ημών, και εμείς εν έγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού. ليأتي ملكوته لتكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Господи, вид, преклоните. Ανοιγέστο η πύλη του ουρανού σήμερον, ο γαράναρχος λόγος του πατρός, αρχήν λαβών χρονικήν μη εξτάσεις αυτού θεότητος, ο παρθένος βρέφος τεσσαρακονθήμερον, μητρός εκόν προσφέρεται εναόν το νομικό και τούτον αγκάλεσης δέχεται ο πρέσβης απόλυψων κράζων, ο δούλος το δεσπότη, η γαροφθαρμή του δοσοτήριόν σου, ο ελθόν εις τον κόσμο σώσε γένους ανθρώπων, Κύριε δόξεση, αναφωνή ο μελωδός εκκλησίας. Αγαπητοί εν Χριστώ, αδελφοί ευλαβείς προσκυνητέ, σήμερα η Αγία ημών των Ορθοδόξων Εκκλησία τιμά και γεραίρει το ακατάληπτον της ανθρώπης μυστήριον της του Θεού Λόγου συγκαταβάσεως και μέχρι της ενανθρωπίσεως αυτού και ενώσεως εν το προσώπο του Αγίου και Δικαίου Σημεών του Δεοδόχου του οποίου ο Ιερός Τάφος σώζεται εν το επωνύμιο αυτό τούτο ναό και μοναστηρίο, ένθα το γένος των Ορθοδόξων συνήχθημεν δια να εορτάσομεν ευχαριστιακώς το της Θείας Φιλανθρωπίας γεγονός. Το γεγονός δε τούτο είναι είσοδος του παιδίου Ιησού και παρουσία αυτού υπό των γονέων του εις τον ναό του Σολομώντος, ως και η υποδοχή αυτού από τον δίκαιον Σημεών και την προφήτηδα Άνναν σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά. Και ιδού είναι άνθρωπος εν Ιεροσολύμης, ο όνομα Σημεών, και ήλθε εν το πνεύμα της το ιερών και εν το εισαγαγήν τους γονείς των παιδίων Ιησού του πείσε αυτούς κατά το υφισμένον του νόμου περί αυτού και αυτός εδέξε το αυτόν εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν και είπε «Είναι απολύει στον τούλο σου δέσπιν κατορήμα ως εν ειρήνη,
οτίδων και οφθαλμήν των σωτηριών σου, ο ήτημα σα κατά πρόσωπα των λαών, φως υπάς αποκάλυψη πνευτών και δόξα λαού σου Ισραήλ. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ως λέγει ο Μελωδός, προελθόν εκ της αυτόρου Μητρός, δηλωνότητης αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας, επαρουσιάστη εν το ναό της δόξης αυτού, ως βρέφος αγκαλαφορούμενον υπό του προσβήτου και δικαίου Σημεών. Θεός γαρών, λέγει ο Άνης ο Δαμασκηνός, άνθρωπος γίνεται και αγκάλες γιήνες ως βρέφος βαστάζεται. Ούτως ο Χριστός, λέγει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων, εστίν ο κατοικώνα Θεού δημιουργήσας ημάς και είναι αυτός κατοικώνα την ημετέρα γενόμενος άνθρωπος. Αυτός ούτως ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος δια τη σωτηρίαν των ανθρώπων είναι το σωτήριον του Δεσπότου Θεού Πατρός, δηλωνότι ο Χριστός, ον είδον η οφθαλμού της πρεσβήτου Σημεών, ως αναφωνή και ο μελωδός της Εκκλησίας. Ευώησε εσύ, ειδών ο πρέσβης της οφθαλμής των σωτήριων, ο λαής επέστη, εκ Θεού Χριστέ εσύ Θεός μου. Και αναλυτικότερον, Κύριε, όταν ο γέρον Σημεών είδε με τα μάτια τον σωτήρα που ήρθε για όλους τους λαούς, σου εφώναξε δυνατά, Χριστέ, σύ είσαι ο Θεός μου, που γεννήθηκες από τον Θεόν Πατέρα και όψετε πάσα σάρκ το σωτήριον αυτού, λέγει ο μεγαλοφωνότατος Ισαΐας. Με άλλα λόγια, αγαπητοί μου αδελφοί, το σωτήριον του Θεού δηλωνότι ο Χριστός είναι προσφερόμενος εις πάντας ανθρώπους, ιδιαιτέρως εις αυτούς οι οποίοι έχουν τον πόθον και την αγαθήν διάθεση να τον γνωρίσουν και να τον υποδεχτούν εις τας πνευματικάς αγκάλας αυτών. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, λέγει Κύριος, ή να πάσω πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μημένη. Και αν της μου ακούσει των λιμάτων και μη πιστεύσει, εγώ που κρίνω αυτόν, που αρήθω ή να κρίνω τον κόσμο, αλλή να σώσω τον κόσμο. Το σωτήριο του Θεού, ο σαρκωθής Θεός Λόγος, ο Χριστός, είναι ο ζών Θεός, τον οποίον ο πρεσβήτης Σημεών είδε με τους φυσικούς αυτού οφθαλμούς, ως τέλειον άνθρωπον, ενώ με τους πνευματικούς αυτού οφθαλμούς είδε ως φως αληθινών και άκτιστον, δηλωνότι την θεότητα αυτού, ως λέγει και ο μολεδός μοναχός κοσμάς. Προκύψας ο πρεσβήτης Σημεών και των ιχνών εν θέως εφαψάμενος της απειρογάμου Θεομήτωρος, πυρ έφη βαστάζης αγνή. Βρέφος φρύτου αγκαλίσασες Θεόν, φωτός ανεσπέρου και ειρήνης δεσπόζοντα. Μέτοχος και κοινενός της εμπειρίας και μαρτυρίας του Αγίου Σημεών, εγένετο και η Θεόπνευστος Άννα η προφήτης, η οποία ουκ αφίστατο από του ιερού, νηστείες και δεήσεσι λατρεύουσα νύχτα και ημέρα. Και αφού είδε το πεδίο, ευχαρίστη και εδοξολόγη των Θεών. Ανθομολογείτο το Κυρίο και ελάλη περί αυτού πάση της προσδεχομένης λύτρωσης εν Ιερουσαλήμ. Τη λύτρωση τάχτη είναι ποίησε το λαό αυτού δια του τιμίου αυτού αίματος ο Κύριος Ιησούς Χριστός, επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εβραίους επιστολήν αυτού λέγον. Χριστός δε παραγενόμενος ως αρχιερεύς ουδέ δι' αίματος τράγων και μόσχων, δια δε του ιδίου αίματος εισήρθεν εφάπαξ εις τα Άγια, αιωνία λύτρωση νευράμενος. Εισήρθεν εις τα Άγια ο Χριστός, δηλαδή εις τα εν ουρανής Άγια των Αγίων, ως λέγουσιν οι πατέρες της Εκκλησίας, ερμηνεύοντες τους λόγους του Αποστόλου Παύλου. Ήγαρ το αίμα ταύρων και τράγων,
σποδός δαμάλεως ραντίζουσα τους κεκοινωμένους αγιάζει προς την θησαρκώς καθαρότητα, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού ως διαπνεύματος αιωνίου εαυτόν προσύνε και άμωμον των Θεών καθαρεί την συνείδηση ημών από νεκρών έργων εις το λατρεύειν Θεοζώτη. Αυτόν τον ζώντα Θεόν ελάτρευσεν και ο δίκαιος Σιμεών, περί αυτού του ζώντος Θεού ελάλη και η προφήτης Άννα, ούτως δηλωνότι ο ζών Θεός, ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο κείμενος εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών, μας καλεί σήμερον να τον υπαντήσομεν ουχή νομικός, δηλαδή σύμφωνα με το Μωσαϊκό νόμο, αλλά εν πνεύματι Αγίο, δηλαδή με το Πνεύμα του Χριστού. Άπαντε σήμερον αγαπητοί μου αδελφοί και διαπαντός τα της εορτής μετά τον Αγίης Πατρός ημών Κυρίλου Ιεροσολύμων βοήσομεν, με τα αγγέλων χορεύσομεν, με τα ποιμένων καταυγαστόμεν, με τα μάγων προστινήσομεν, μετά της Βηθλεέμ εορτάσομεν, μετά της Παρθένου Μαρίας μεγαλύνοντες αγαλιαστόμεν, μετά Ιωσήφ προσενέκομεν ως δύο τριγώνας την ψυχή και το σώμα, μετά Σιμεών Χριστόν εναγκαλισόμεθα και μετά Άνης ανθομολογισόμεθα, όπως των αιωνίων αγαθών εντός γενόμεθα χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο η δόξα και το κράτος συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι εις τους αιώνας. Αμήν. Да отверзится дверь небесная днесь, без начала Его Слова Отче, и начало приим подлеты, не отступль своего божества, от девы, яко младенец четыредесятидневен, матерью вольне приносится в церковь законную. И сего на руки приемлет старец, отпусти, зови раба владыка, ибо очи мои видят в спасении Твое. Пришедший в мир спасти род человеч, Господи, слава Тебе, восклицает автор церковного гимна. Возлюбленные братья во Христе, возлюбленные о Господе паломники, сегодня наша святая православная церковь чествует и прославляет невместимую для людей тайну Богослова, Его сошествие к нам и вочеловечение, и принесение в храм Иерусалимский пред лице праведного святаго Симеона Богоприимца, святая могила которого сохранена в этой церкви, в этом монастыре, названном его именем, где мы, православные, собираемся, чтобы праздновать с благодарностью это событие божественного человеколюбия. Это событие – принесение младенца Иисуса и его родителей в храм Соломонов и встреча его там праведным Симеоном и пророчицей Анной, описанной евангелистом Лукой. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, и пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видисто очи мои спасение твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей свет во откровении языков и славу людей твоих Израиля». Наш Господь Иисус Христос, по слову песнопевца, явившийся от непорочной матери, от Богородицы и Преснодевы Марии, был принесен в храм на руках родителей во всей его славе, как младенец, и принят на руки праведным старцем Симеоном. Святой Иоанн Дамаскин говорит: «Будучи воистину Богом, он стал человеком и был несен, как младенец, на руках человеческих. Этот Христос, говорит святой Кирилл Иерусалимский, и есть тот самый, который сотворил нас по подобию Божьему, и теперь он стал человеком по нашему подобию. Этот воплотившийся Бог Слово и есть Спаситель, посланный Богом Отцом для спасения рода человеческого. Он и есть тот самый Христос, которого видели глаза старца Симеона, и как свидетельствует церковный песнопевец. И тогда старец,
видевший своими глазами спасение, которое пришло к людям, воскликнул громко к Тебе: «О Христос, который пришел от Бога, Ты Бог мой!» В тот момент, когда старец Симеон увидел своими собственными глазами Спасителя, который пришел для всех народов, он воззвал к Нему громким голосом: «Христос, Ты Бог мой, который родился от Бога Отца, как сказано у пророка Исаии, и вся плоть узрит спасение Божие». Другими словами, дорогие мои, спасение Божие означает, что Христос принес Себя в жертву за всех людей, и особенно за тех, которые имеют желание и добрую волю знать и принять Его в свои духовные руки. «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир». Спасение Божие во человечении Бога Слова Христа есть живой Бог, которого старец Симеон увидел своими телесными глазами, как совершенного человека, и в то же время своими духовными глазами он узрел его как истинный и нетварный свет, означающий его божественность. Как написал монах Косьма Маюмский: «Поклонься, старец, и стопам божественни прикоснувся, не искусобрачной Богоматери, огнь речи носишь и чистая, младенца боюсь объятий Бога, света невечернего и мира владычествующая». Вдохновленная Богом пророчица Анна тоже стала участницей и общницей опыта и свидетельства святаго Симеона. Вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь, и увидев ребенка, младенца, она возблагодарила и восславила Господа, и она в то время подошедше славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Этот Спаситель, который посетил народ свой и сотворил избавление ему своей святою кровью, наш Господь Иисус Христос, как сказано апостолом Павлом в его послании к евреям: «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление для нас. Христос вошел в святое место, то есть в небесную святая святых, свидетельствуют отцы церкви. А у апостола Павла сказано: «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес Себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Святой Симеон поклонялся именно этому живому Богу. Пророчица Анна говорила именно об этом живом Боге, Бога-человеке Христе, который, по слову Евангелиста, все лежит сей на падение и на восстание многих и призывает нас встретить Его не в соответствии с сухою буквою закона, но с Духом Святым. Так будем же, мои братья, сегодня и всегда восклицать вместе с нашим святым отцом Кириллом Иерусалимским слова праздника. Будем же ликовать с ангелами, будем же быть просветленными с пастухами, будем же поклоняться вместе с мудрецами, будем же праздновать с Вифлеемом, будем радоваться и возвеличим Преснодеву Марию. Давайте вместе с Иосифом пожертвуем двух горлиц, душу и тело. Давайте обнимем его вместе с Симеоном и исповедуем вместе с пророчицей Анной и уразумеем, что мы можем получить вечные дары только милостью и человеколюбием Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, которому сила и слава вместе со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь. Σώσω το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια σου οίκου σου,
Σύ αυτούς αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δώρησε της εκκλησίας σου της ιερεύση, της βασιλεύση μόν το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο ρηματέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον, έξου του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ίντια ή και Αμήν. Και λέως ερθευμάστε αυτού θεατάρτη φλαντροπία, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνα μη. Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Ελέησον Χριστός,